Και πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε την πρώτη μας συνταγή για σήμερα. Σαλάτα με φασολάκια και καλαμαράκια. Μία συνταγή μοναδική. Πραγματικά θα γίνει πάρα πολύ εύκολη. Σε 15 λεπτά από τη στιγμή που θα ξεκινήσουμε θα είναι έτοιμη. Και σας υπόσχομαι είναι μια σαλάτα που δεν έχετε ξαναδοκιμάσει και πραγματικά θα σας δώσει καινούργιες λύσεις για το καθημερινό σας τραπέζι. Πάμε να δούμε την κάρτα με τελικά. Για τη σαλάτα με φασολάκια και καλαμαράκια θα χρειαστούμε 1200 γραμμάρια φασολάκια πλατιά μπαρμπαστάθης, αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο. Για τη βινεγκρέτ θα χρειαστούμε 1 κουταλιά της σούπας εστραγκών, ξύσμα και χυμό από ένα λεμόνι, 1 κουταλιά της σούπας μέλι, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κουταλάκι του γλυκού, λάδι τρούφας, μισό κουταλάκι του γλυκού, μπούκοβο, 1 φινόκιο, αλάτι, πιπέρι και 2 με 3 φρέσκα κρεμμύδια. Για τα καλαμαράκια θα χρειαστούμε 1 κιλό καλαμαράκια, αλάτι, πιπέρι και 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Λοιπόν, σας υποσχέθηκα ότι θα φτιάξουμε μία σαλάτα σε 15 λεπτάκια, σωστά? Μπράβο. Πρώτη μας κίνηση είναι να έχουμε μια κατσαρόλα με νεράκι που βράζει. Όπως βλέπετε, βράζει σχεδόν. Θα βράσει σε ένα λεπτάκι. Οπότε, θα ρίξω στην κατσαρόλα μου μέσα αλάτι. Και θα φέρω τα φασολάκια μου. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ φασολάκια πλατιά μπαρμπαστάτης. Έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και είναι πηγή βιταμίνη C. Μαγειρεύονται εύκολα και απλά κατευθείαν από την κατάψυξη. Οπότε το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να κόψουμε τη συσκευασία. Έχουμε βάλει αλάτι στο νεράκι μας. Τα φασολάκια μας είναι φανταστικός υδατάνθρακας και πρωτεΐνη μαζί. Οπότε είναι το κατάλληλο για να συνοδεύσουμε ένα γεύμα ή και να τα χρησιμοποιήσουμε σαν κυρίως γεύμα. Οπότε το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να ρίξουμε τα φασολάκια μας μέσα στο νερό. Και τώρα, όση ώρα βράζουν τα φασολάκια μας, πάμε να ετοιμάσουμε τη βινεγκρέτ μας. Για τη βινεγκρέτ εδώ πέρα τα πράγματα είναι πολύ απλά και όπως βλέπετε τα έχω σχεδόν όλα μπροστά μου. Είναι λεμόνι, ελαιόλαδο, μέλι. Θέλουμε να δώσουμε ένα μικρό touch στη συγκεκριμένη σαλάτα που θα βάλουμε λίγο τρουφέλαιο. Έχουμε φινόκιο, φρέσκο κρεμμυδάκι, εστραγκόν και μπούκοβο. Μπορεί κάποια από τα υλικά να σας φαίνονται λίγο παράξενα, όπως ποιο είναι, για πείτε ένα παράξενο. Το εστραγκόν. Εστραγκόν υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλα μα όλα τα σούπερ μάρκετ, φίλε μου. Οπότε μπορούμε να το βρούμε παντού. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι μία κουταλιά της σούπας περίπου εστραγκόν. Και το εστραγκόν σε περίπτωση που δεν το έχετε δοκιμάσει, να σας πω ότι είναι κάτι πιο ήπιο σε σχέση με το ούζο. Μοιάζει πάρα πολύ στο γλυκάνισο, αλλά είναι πολύ πιο απαλό. Λοιπόν, έχουμε ξύσμα από ένα λεμόνι. Να φανταστείς ότι θα βάλω και το χυμό από ένα λεμόνι. Έχουμε καλαμαράκια στη συνταγή μας, οπότε πρέπει να γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση που χρησιμοποιούμε θαλασσινά, πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε μία οξύτητα και το λεμόνι είναι μία πολύ καλή οξύτητα, γιατί αλλιώς τα θαλασσινά μας δεν έχουν γεύση, οπότε το λεμόνι το χρειαζόμαστε. Και ήρθε η ώρα να ρίξουμε τα υπόλοιπα υλικά για τη βινεγκρέτ μας. Πολύ απλά, όχι πολύ μέλι, αλλά μία κουταλιά της σούπας θα τη βάλουμε εδώ. 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Και σε περίπτωση που θέλετε να το κάνετε έτσι πιο γκουρμέ και να το πουλήσετε έτσι πιο ψαγμένο στους φίλους σας, μπορείτε να προσθέσετε ελάχιστο τρουφέλαιο. Και όταν λέω ελάχιστο, περίπου μία κουταλιά του γλυκού. Είναι αρκετό, δεν θέλουμε να σκεπάσει τις υπόλοιπες γεύσεις. Θέλουμε απλά να υπάρχει ένα touch, ένα hint μέσα στη σαλάτα μας από τρουφέλαιο. Λοιπόν, ανακατεύουμε όλα αυτά τα υλικά. Και η βινεγκρέτ μας είναι σχεδόν έτοιμη. Το μόνο που χρειάζεται να βάλουμε είναι αλάτι. Καλά, μυρίζει υπέροχα το τρουφέλαιο. Με το που ανακατεύεις κατευθείαν το καταλαβαίνεις. Και σε περίπτωση που αναρωτιέστε πού θα βρείτε το τρουφέλαιο, άμα θα πάτε σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ θα βρείτε το τρουφέλαιο. Λοιπόν, να βάλουμε ελάχιστο μπούκοβο μέσα, γιατί θέλουμε να είναι λίγο spicy η σαλάτα μας. Και ήρθε η ώρα για το φρέσκο κρεμμυδάκι και το φινόκιο. Τι από τα δύο θες? Φινόκιο. Με πήγε στα δύσκολα, Ωραίος. Λοιπόν, το φινόκιο το βρίσκουμε παντού. Και το φινόκιο, όπως ακριβώς και το εστραγκόν, ουζίζει. Έχει ελαφριά γεύση από γλυκάνισο και βέβαια είναι πάρα πολύ γευστικό. Το φινόκιο δεν θέλει πολλά-πολλά. Ουσιαστικά, όπως είδατε, έβγαλα τα κοτσάνια που δεν τρώγονται. Συνήθως, άμα είναι πολύ σκληρό και το εξωτερικό, η εξωτερική φλούδα, την αφαιρούμε. Το βλέπετε? Το υπόλοιπο όπως είναι, θα χρησιμοποιήσω μαντολίνο. Πολύ προσεκτικά θα κόψετε στο μαντολίνο εδώ ωραίες φετούλες. Σε περίπτωση που δεν έχετε μαντολίνο, ο γνωστός τρόπος με το μαχαιράκι. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τρίφτη, δεν θέλουμε να τρίψουμε
το φινόκιο μας, γιατί θέλουμε να έχει δάγκωμα το φινόκιο. Το φινόκιο θα μας δίνει την αίσθηση ότι σε αυτή τη σαλάτα έχουμε κάτι με περισσότερη δομή και μας αρέσει. Θα μπορούσαμε να κόψουμε και το εξωτερικό, απλά ήθελα να σας δείξω ότι σε περίπτωση που είναι πολύ σκληρό το εξωτερικό, τι κάνουμε. Λοιπόν, θα βάλετε εδώ, θα κόψετε αυτό το σκληρό κομμάτι που υπάρχει στην άκρη, ίσως και λίγο από κάτω, σε περίπτωση που βλέπετε ότι είναι σκληρό, εδώ, και το υπόλοιπο θα το κόψετε λεπτές φετούλες, εδώ. Έτσι με αυτόν τον τρόπο, ακόμα και αν είναι σκληρό, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Είναι αμαρτία γιατί το φινόκιο είναι από τα ακριβά λαχανικά. Το φινόκιο, να σας πω ότι είναι πρωταγωνιστικό λαχανικό. Δεν είναι συμπληρωματικό λαχανικό, όπως παραδείγματος χάρη είναι το κρεμμύδι και το καρότο. Έχει χαρακτήρα και μπορούμε να το σερβίρουμε ακόμα και μόνο του. Δηλαδή, σε μία σαλάτα με φινόκιο και πορτοκάλι και ελαιόλαδο, δεν χρειάζεται να βάλουμε τίποτα άλλο. Καταλάβατε. Τώρα, θα ρίξω το φρέσκο κρεμμυδάκι μέσα. Και μόλις θα ρίξω και το φρέσκο κρεμμυδάκι, τότε ουσιαστικά έχω ολοκληρώσει τη βινεγκρέτ μου. Γιατί η βινεγκρέτ τώρα θα πάρει το άρωμα από το φρέσκο κρεμμυδάκι, θα πάρει το άρωμα από το μπούκοβο και θα πάρει το άρωμα από το φινόκιο. Το φινόκιο θα αφήσει τα ελαιά του μέσα και ουσιαστικά θα βγάλει αυτή τη γεύση του ούζου που τελικά θέλω. Και αυτή τη γεύση του ούζου που θέλω να τη βάλω μαζί με τα καλαμαράκια και τα φασολάκια μου. Οπότε ουσιαστικά θα ολοκληρωθεί σαν γεύμα. Κοιτάξτε εδώ. Είναι καταπληκτικό. Και όση ώρα κάνουμε να βράσουμε τα φασολάκια μας, θα αφήσουμε το φινόκιο να μαριναριστεί μαζί με όλα τα υπόλοιπα υλικά και ουσιαστικά θα ολοκληρώσουμε ότι θα ρίξουμε μέσα τα φασολάκια και τα καλαμαράκια μας. Τώρα, για τα καλαμαράκια, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Θα ξεκινήσουμε αμέσως τώρα. Πάω real time για να δείτε ότι όντως για να φτιάξεις μία γευστική σαλάτα δεν χρειάζεται πολύ χρόνο. Σε 15 λεπτά την έχεις φτιάξει και να ξέρεις ακριβώς τι κάνεις. Οπότε χρειάζομαι τα καλαμαράκια μου από το ψυγείο. Όπως βλέπετε, έχω αρκετή ποσότητα. Γιατί όπως σας είπα, θέλουμε να κάνουμε ένα πλήρες ολοκληρωμένο γεύμα. Γι' αυτό το λόγο θα πάρω τα καλαμαράκια μου, τα έχω καθαρισμένα και πρέπει να τα κόψω λεπτές ροδέλες. Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να έχω μεγάλα κομμάτια από καλαμάρι και να είναι δύσκολα για να τα φάω. Ή πρέπει να τα βράσω με τις ώρες ή πρέπει να τα σοτάρω πάρα πολύ λίγη ώρα. Για να τα σοτάρω πολύ λίγη ώρα, πρέπει οπωσδήποτε να τα κόψω μικρές φετούλες. Εδώ, κοιτάξτε. Εδώ. Σαν να κάνω ζυμαρικά, το βλέπετε. Τώρα με τρία καλαμάρια, που ενώ φυσιολογικά θα παίρναμε τρία καλαμάρια γιατί θα κάναμε μία τηγανιά καλαμαράκια, σωστά? Ναι. Ναι, μπράβο. Τώρα θα κάνουμε ένα ολοκληρωμένο φαγητό και δεν θα μας λείπει τίποτα. Ούτε πρωτεΐνη, ούτε το γευστικό στοιχείο, τα έχουμε όλα. Και τώρα θέλω ελαιόλαδο στο καλαμαράκι, εδώ. Και βεβαίως αλάτι και πιπέρι. Δεν γίνεται να σοτάρω κάτι και να μην βάλω αλατοπίπερο. Δεν θα βάλω καθόλου αλεύρι για να τα σοτάρω, να τα κάνω deep fried, γιατί ούτως ή αλλιώς αυτό το φαγητό έχει λίγο τη φιλοσοφία της αποτοξίνωσης. Νηστεύουμε, δεν τρώμε πολλά κρέατα, δεν τρώμε πολλά λιπαρά, δεν τρώμε τηγανιτά. Οπότε ας πάμε με αυτή τη λογική, γιατί με τόσο λίγο λαδάκι και λίγο σοτάρισμα, πάλι το φαγητό μας θα μείνει υγιεινό. Ανακατεύουμε πολύ καλά και κοιτάξτε εδώ, κόβοντας τόσο λεπτό το καλαμαράκι, το έχουμε κάνει να μοιάζει πραγματικά με ζυμαρικά. Τώρα, το τηγάνι μου είναι τεράστιο, αλλά είναι αρκετή ποσότητα. Δεν μπορώ να το ψήσω όλο μαζί, πρέπει να το ψήσω σε δύο δόσεις. Οπότε παίρνω το μισό, το απλώνω. Και μόλις θα κάνετε αυτή την κίνηση, σε αυτό το σημείο, θα μυρίσει σαν να το έχετε ρίξει πάνω σε σχάρα. Αλλά το ψήνω στο τηγάνι. Δεν θέλουμε πολύ ώρα ψήσιμο. Κοιτάξτε το τι υπέροχο χρώμα μου παίρνει. Είναι φανταστικό αυτό που γίνεται. Και όση ώρα ψήνουμε το καλαμαράκι, ήρθε η ώρα να σουρώσουμε τα φασολάκια μας. Πολύ απλά τα σουρώνουμε. Εδώ. Και πάνω κάτω, σε αυτόν τον χρόνο, μόλις σας έδειξα, τα καλαμαράκια θα είναι έτοιμα. Πάνε πάνω από το φινόκιο. Εδώ. Ξαναβάζω το τηγάνι πίσω στη φωτιά και ήρθε η ώρα να ψήσουμε τα υπόλοιπα καλαμαράκια. Κοιτάξτε. Τώρα, ανακατεύουμε λίγο τα καλαμαράκια. Ρίχνουμε και αυτά μέσα και βουαλά. Σβήνω τη φωτιά, ανακατεύω ξανά λίγο ακόμα, εδώ. Και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Πολύ απλά, πάρτε μία πιατέλα, ρίξτε φασολάκια σας. Εδώ. Ελαιόλαδο, φρέσκο ελαιόλαδο. Το φρέσκο ελαιόλαδο, το έχουμε ξαναπεί, είναι πραγματικά γιατρικό. Πρέπει να το χρησιμοποιούμε φρέσκο στα φαγητά μας και πραγματικά είναι σαν να μην τρώμε καθόλου λιπαρά. Αλάτι και πιπέρι. Και νομίζω ότι τα φασολάκια πραγματικά είναι τελεία.
γιατί ολοκληρώνει το γεύμα μας. Η πρωτεΐνη δεν είναι πάντα αρκετή, χρειαζόμαστε και άλλα στοιχεία. Λοιπόν, από πάνω θα ρίξουμε τα καλαμαράκια μαζί με το φινόκιο. Ανακατέψτε λίγο. Εδώ. Όπως βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο, επειδή άφησα το φινόκιο μέσα στη μαρινάδα, έχει μαλακώσει από το λεμόνι και το ελαιόλαδο. Οπότε και αυτό κατά κάποιον τρόπο έχει ψηθεί. Και κανονικά θα έβαζα πράγματα πάνω από τη σαλάτα μου, αλλά δεν θα βάλω τίποτα άλλο. Η σαλάτα μου είναι έτοιμη, ολοκληρωμένη και είμαι έτοιμος να τη δοκιμάσω. Για τη σαλάτα με φασολάκια και καλαμαράκια. Σε μια κατσαρόλα με νερό που βράζει, ρίχνουμε αλάτι, προσθέτουμε τα φασολάκια, τα βράζουμε για 20 λεπτά και τα σουρώνουμε. Για τη βινεγκρέτ, βάζουμε σε ένα μπολ το εστραγκόν, το ξύσμα από το λεμόνι, τον χυμό από το λεμόνι, το μέλι, το ελαιόλαδο, το λάδι τρούφας, αλάτι, πιπέρι, το μπούκοβο και ανακατεύουμε. Κόβουμε το φινόκιο στη μέση και αφαιρούμε τα κοτσάνια. Στη συνέχεια, το κόβουμε με το μαντολίνο σε πολύ λεπτές φέτες και το βάζουμε στη βινεγκρέτ να μαριναριστεί. Προσθέτουμε το φρέσκο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο και ανακατεύουμε. Κόβουμε τα καλαμάρια σε λεπτές ροδέλες, ρίχνουμε ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε. Έπειτα, τα ψήνουμε σε ένα καυτό τηγάνι για 1-2 λεπτά, τα προσθέτουμε στη βινεγκρέτ με το φινόκιο και ανακατεύουμε. Βάζουμε σε μία πιατέλα τα φασολάκια, ρίχνουμε ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Προσθέτουμε από πάνω τα καλαμαράκια με το φινόκιο, ανακατεύουμε και σερβίρουμε. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Πραγματικά σας λέω ότι είναι μία από τις πιο υπέροχες σαλάτες που έχετε δοκιμάσει. Ήθελα να πάρω λίγο απ' όλα και λίγο φασολάκια και λίγο φινόκιο και λίγο καλαμαράκι. Είναι τόσο νόστιμο φαγητό. Έχουμε βάλει ελάχιστο λάδι και ό,τι λάδι έχουμε βάλει είναι πολύ καλής ποιότητας και από γεύση είναι κάτι μοναδικό. Σου βγάζει αυτό το μπάρμπεκι το καπνιστό από το καλαμαράκι που το ψήσαμε με τον συγκεκριμένο τρόπο. Το φινόκιο που σου βγάζει την ελαφριά γεύση ούζου μαζί με το τρουφέλαιο και όλα τα υπόλοιπα υλικά που ρίξαμε είναι κάτι μοναδικό. Και βέβαια ο συνδυασμός με τα φασολάκια το κάνει πιο ολοκληρωμένο γεύμα, γιατί ξαναλέω ότι το καλαμαράκι από μόνο του είναι μεζές. Δεν είναι κυρίως γεύμα. Μαζί με τα φασολάκια όντως δημιουργήσαμε το πιο πλήρες γεύμα, το πιο γευστικό, με τις λιγότερες θερμίδες που θα μπορούσαμε να ετοιμάσουμε. Μοναδικό.